Από τις 17 του 10ου, δηλαδή την Τρίτη, ξεκίνησε η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον αρχικό της χώρο και στο χώρο φυσικά, τον παρακείμενο, τον ανακοινισμένο, στην υπογειοποίηση του αρδευτικού άβλακα. Η σύνδεση του αρδευτικού άβλακα με την παλιά θέση της λαϊκής αγοράς σε μια απόλυτη, θα έλεγα, ταύτιση έδωσε μια νότα καινούργια αισιοδοξίας στην αγορά της πόλης που τη στερήθηκε για αρκετούς μήνες. Δυστυχώς οι ανάγκες του έργου, ενός τεράστιου έργου που είχε σχέση με την καταρχήν ασφάλεια αλλά και με την σύνδεση του αστικού ιστού της περιοχής, μας ανάγκασε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει χωριστά από τον αστικό ιστό η λαϊκή αγορά. Η αποκατάσταση έχει επέλθει. Από εδώ και πέρα θα δρομολογηθούν και η πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε ένα τμήμα το οποίο οφείλει να ολοκληρώσει η εργολαβία της υπογειοποίησης και ουσιαστικά όμως η λειτουργία της έχει συνδεθεί πλέον όπως παραδοσιακά υπήρχε η σύνδεση με τον αστικό ιστό και έτσι νομίζω από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα πούμε ότι στους επαγγελματίες και σε όλους τους κατοίκους της πόλης συγγνώμη για την καθυστέρηση και την ταλαιπωρία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Όταν δημιουργείς μεγάλα έργα είναι σίγουρο ότι για ένα χρονικό διάστημα υπάρχει ταλαιπωρία, η οποία όμως πλέον ανήκει στο παρελθόν. Το μέλλον πλέον για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς δείχνει ότι θα είναι πολύ καλό και φυσικά επωφελία και των δημοτών μας και των επαγγελματιών και γενικότερα όλων όσων υποστήριξαν και υποστηρίζουν τα έργα αυτά που η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα έχει μελετήσει και εκπονεί.